Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακάσταρο, στο οποίο κάνουμε διάφορα πολύ όμορφα πράγματα και αναλύσεις για ρούνους, για αστρολογίες, για ρυθμολογίες, για αναλύσεις ταρό κτλ. Μην ξεχάσεις, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το γκουγκλάρεις, 5 δωρεάν υπηρεσίες και επίσης το νέο ανανεωμένο συγγνώμη, online μαντίο, όπου τώρα υποστηρίζει και χρησμούς με Lenormand. Δηλαδή, το online μαντίο είναι μια δωρεάν υπηρεσία, στην οποία απαντάει, δίνει χρησμό που ισχύει για 7 ημέρες, μέσα από αστρολογία, αριθμολογία, αναλύσεις ταρό, συμβολισμούς, αλλά και τώρα και Lenormand. Λοιπόν, μην το χάσεις, μπες μέσα να το δεις. Ποιο είναι όμως το σημερινό μας θέμα? Πρωτού όμως ξεκινήσω να πω, κάνε την εγγραφή σου και αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή και σας παρακαλώ όλους, ενεργοποιήστε το καμπανάκι στο ειδοποιήσεις όλες. Είναι σημαντικό για την πρόοδο και την ανάπτυξη του καναλιού. Τι έχουμε εδώ πέρα? Θα αναλύσουμε σελήνη. Θα επιλέξετε μία από τις τέσσερις σελήνες ή τα φεγγάρια, όπως θέλετε πες το, και στη συνέχεια θα κάνουμε μία ειδική ανάλυση. Είναι χωρίς χρόνο αυτή η ανάλυση, είναι για πάντα και αφορά περιόδους δικές σας. Καλό θα είναι να ξέρετε και πού πέφτει η σελήνη σας, έτσι, που έχετε τη σελήνη, ποιο ζώδιο είναι στη σελήνη και πώς θα επηρεάζει ή σε ποιους οίκους έχετε σελήνη. Μπορείτε να το βρείτε με ένα απλό πρόγραμμα που υπάρχουν πλέον και στο ίντερνετ, ελεύθερο πρόγραμμα το οποίο σας βγάζει αυτή την ανάλυση. Γιατί όμως σελήνες, γιατί σήμερα θα κάνουμε το συμβολισμό της σελήνης, τι μαγικό υπάρχει? Η σελήνη γενικότερα στην αστρολογία είναι η ψυχή, είναι οι επιθυμίες, είναι τα κρυφά μας θέλω, είναι αυτά τα οποία είναι μέσα στην ψυχή μας και βγαίνουν προς τα έξω και θέλουν να εξωτερικευτούν, αλλά πολλές φορές δεν το κάνουμε λόγω φόβων ή ανασφάλειας. Η σελήνη, είπαμε, είναι η ψυχή, είναι οι επιθυμίες μας, όμως έχει και κάποιους άλλους συμβολισμούς. Η σελήνη, το φεγγάρι, έχει και συγκεκριμένο χρώμα. Εδώ είναι το ροζ, εδώ είναι πορτοκαλί προς το κίτρινο, ας το πούμε. Εδώ είναι το πιο κόκκινο, εντάξει, και εδώ πέρα είναι το μπλε. Κάθε σελήνη έχει έναν, κάθε χρώμα βεβαίως, έχει και έναν τελείως διαφορετικό συμβολισμό και συνδυασμό βεβαίως, αλλά να σας πάω κάπου. Δεν λέγανε πολλές φορές και οι αρχαίοι Έλληνες, α, σεληνιάστηκε αυτός και το έχουμε κρατήσει μέχρι τις μέρες μας. Τι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες? Όποτε έχουμε λοιπόν νέα σελήνη ή πανσέλινο, κάθε μήνα δηλαδή, οι ημερομηνίες αλλάζουν, έχουμε ένταση. Η ενέργεια τότε είναι πιο έντονη. Τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά, η σελήνη μας επηρεάζει. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη δύναμη, αν έχουμε, ας πούμε, υπερπανσέλινο που λένε, ή αν έχουμε, ξέρω εγώ, έχουμε μπλε πανσέλινο κτλ., τότε μπορεί να επηρεάσει από 7 μέρες πριν μέχρι και 7 μέρες μετά. Και σε κάποιες περιπτώσεις τώρα, όταν έχουμε εκλήψεις και κάτι άλλα, κάτι περίεργες όψεις, ας το πούμε, κάτι περίεργα φαινόμενα, αστρολογικά, ας το πούμε, τότε μπορεί να επηρεάσει μέχρι και μήνες ή και ένα χρόνο. Δηλαδή, οι αποφάσεις που μπορεί να πάρετε αυτό το μήνα, λέω ένα παράδειγμα, τότε μπορεί να έχουν αντίκτυπο μετά από 6, 8, 7 μήνες, 9 μήνες, 10 μήνες, έτσι. Θα μου πείτε τώρα, πού να θυμάμαι εγώ? Okay. Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο, πού να θυμάσαι, αλλά το λέμε γενικότερα. Η ενέργεια της σελήνης λοιπόν είναι μέσα σε έναν κύκλο, κανέναν κύκλο, και είναι γνωστό επίσης ότι η βαρύτητα της σελήνης επηρεάζει πολλές φορές και τα νερά, την άμποτη, όταν έχουμε πλημμύρες, την πλημμυρίδα κτλ. Και κάποια έτσι φαινόμενα. Έτσι επηρεάζει και τον άνθρωπο. 70% του ανθρώπου είναι νερό. Οπότε επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τη σελήνη. Και τι εννοώ, να το κάνω λίγο ακόμα πιο απλό και να ξεκινήσουμε μετά την ανάλυση μας. Κάποιος είναι αρκετά ευαίσθητος. Τότε η σελήνη θα εντείνει, θα την κάνει πιο έντονη αυτή την ευαισθησία. Κάποιος είναι πιο διαλογιστικός, τότε θα γίνει ακόμα περισσότερο διαλογιστικός. Κάποιος είναι πιο τρελός, τότε θα γίνει ακόμα λίγο πιο τρελός. Κάποιος έχει πολύ ζωηρή φαντασία, τότε ακόμα περισσότερη φαντασία. Κάποιος, ξέρω εγώ, νιώθει πολύ έτσι μεγάλο συνέστημα μέσα του, τότε θα νιώσει ακόμα περισσότερο το συνέστημα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέτρο,
σύγκρισης, διότι στο κάθε άνθρωπο είναι και διαφορετικό και πηγαίνει και λίγο διαφορετικά. Όμως το συγκεκριμένο ρίξιμο που θα κάνουμε και τις επιλογές είναι για πάντα, είναι ένας συμβολισμός, είναι μια πηξίδα για εσάς, οπότε έχετε πανσέλινο ή νέα σελήνη. Αν θέλετε μπορείτε να βλέπετε αυτό το βίντεο, να εμπνέεστε, να πάρετε έμπνευση. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για να προχωρήσουμε γρήγορα και να σας πω λοιπόν ξαναπάλι. Έχουμε την ροζ σελήνη, έχουμε την κίτρινη με πορτοκαλί καφετή μέσα σελήνη, αν κάτι σας λένε τα χρώματα, έχουμε την ροζ και λιλά θα έλεγα επίσης σελήνη και φυσικά έχουμε την μπλε σελήνη. Θα επιλέξω και εγώ μαζί σας, διότι εννοείται ότι όλοι επηρεαζόμαστε. Στην αστρολογία, όταν να ξεκινήσουμε μία ανάλυση, ξεκινάμε από τα φώτα. Τα φώτα είναι δύο πράγματα. Είναι ο ήλιος και η σελήνη. Οι αστρολόγοι ξεκινάνε από εκεί να δουν πού έχει τον ήλιο, πού έχει τη σελήνη και πώς επηρεάζει. Και μετά πηγαίνουμε πιο κάτω στα υπόλοιπα. Εντάξει. Και βέβαια θα κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα χρησιμοποιήσουμε Lenormand ειδικές. Και Lenormand ειδικές, διότι θα μας πούνε ένα ιδιαίτερο μυστικό μήνυμα που βγαίνει με μια ιδιαίτερη μέθοδο. Πάμε λοιπόν. Αν έχετε επιλέξει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, λοιπόν είπαμε ροζ, καφετή, κίτρινη, πορτοκαλί, κόκκινη, λιλά, μοβ και μπλε. Επιλέξτε τα χρώματα ή ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται το χρώμα. Εντάξει, λοιπόν, τι να επιλέξω εγώ. Εγώ θα σας πω τι θα επιλέξω. Μισό λεπτό. Θα επιλέξω από τώρα, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα μαζί σας. Λοιπόν, πού με πηγαίνει, αν και εγώ έχω σελήνη στους διδύμους. Ακάστα μου πείτε, σε πιάσαμε τώρα, σελήνη στους διδύμους. Ελεύθερο πνεύμα, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Θα μου πείτε αργό. Όχι, δεν αργό. Αυτό. Αυτή θα πάρω. Θα πάρω λοιπόν την κόκκινη, ας το πούμε, σελήνη. Οπότε. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και ξεκινάμε. Τις βάζω λίγο στην άκρη για να μην έχουμε, να μην μπερδευόμαστε. Και φίλες και φίλοι, φέρνω εδώ πέρα αυτή τη σελήνη, την επιλογή. Είπαμε είναι για πάντα το ρίξιμο, είναι άχρονο και εγώ θα αρχίσω να επιλέγω αυτή τη στιγμή Lenormand κάρτες και θα σας τα εξηγήσω όλα. Βγαίνει λοιπόν, έχουμε τα ψάρια. Να τα. Πολύ, ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα. Ας τη βάλουμε εδώ πέρα, θα σας την εξηγήσω. Μία δεύτερη κάρτα είναι... Λοιπόν, ας τη βάλουμε για να δω, ας τη βάλω εδώ για να μην ενοχλεί. Η δεύτερη κάρτα λοιπόν είναι, για να δούμε, είναι ένα παιδί. Το αφήνω εδώ πέρα. Θα γίνουν οι αναλύσεις όλες, μην ανησυχείτε. Η τρίτη κάρτα είναι το αστέρι. Καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, φαίνονται. Είναι και μεγάλες οι κάρτες για να είναι χορταστικές να τις βλέπετε. Η δεύτερη κάρτα είναι ένας κύριος, μάλιστα και είναι στο παρελθόν. Η κάρτα η οποία είναι στο κέντρο είναι τα σύννεφα. Μάλιστα, με ιδιαίτερη ονομασία, με ιδιαίτερες δυναμικές έχουμε εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα είναι τα λουλούδια, πολύ καλό. Η τρίτη κάρτα είναι, ας τις βάλω λίγο πιο πάνω, η επόμενη κάρτα είναι η αρκούδα, ωραία. Η επόμενη κάρτα είναι ο σκύλος, πολύ καλά. Και η επόμενη κάρτα, για να δούμε, είναι το σπίτι, ωραία. Αυτές είναι οι κυρίως κάρτες μας για την πρώτη μας επιλογή για τη ροζ σελήνη. Είναι εδώ πέρα, να φαίνεται, να είναι εδώ πέρα κάτω, εντάξει. Τη βλέπετε, τα φέρνω λίγο πιο κοντά εδώ και ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση, να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πραγματάκια. Οπότε, πάμε να δούμε με λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή πώς σχετίζονται οι κάρτες μεταξύ τους και αρχίζουν και λένε μία ιστορία. Εδώ έχει να κάνει με το παρελθόν. Εδώ, αυτή η γραμμή εδώ πέρα έχει να κάνει το παρελθόν. Το παρελθόν σας λοιπόν έχει τα ψάρια που είναι, συμβολίζει τον εαυτό σας, να το φέρω εδώ κοντά, τη δυναμική σας, τη ψυχή, έτσι, μιλάμε για ψυχές, ιδέες, επιτυχία, πλούτος και κέρδη είναι πιθανά. Αυτό ίσως να έχει με κάποιες δικές σας σκέψεις και απόψεις και στόχους που μπορεί να έχετε στο παρελθόν. Όμως, στο παρελθόν υπάρχει και αυτός εδώ πέρα. Έχουμε έναν άντρα, ο οποίος να το φέρω κοντά να το διαβάσετε, είναι
εξαρτάται από τις γύρω κάρτες, έτσι, συμβολίζει, τι συμβολίζει, συμβολίζει τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή εσείς, αν είστε εσείς άντρα σημαίνει εσάς ή αν είστε γυναίκα, έναν άντρα ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, εντάξει. Και βέβαια είναι στο παρελθόν, κάτι έχει γίνει λοιπόν στο παρελθόν και βεβαίως έχουμε και μια αρκούδα. Αν είναι η αρκούδα λοιπόν εδώ, γιατί η αρκούδα σημαίνει και φιγούρα, μητρική φιγούρα, πατρική φιγούρα, ένας ηγέτης, δάσκαλος, προϊστάμενος, σημαίνει δύναμη, κυριαρχία, αντοχή, αλλά όταν όμως έχουμε στο παρελθόν, προσέξτε, παρουσιάζεται, παρουσιάζεται άντρας, γυναίκα, τότε είναι ένα πρόσωπο με δύναμη. Αυτός ο άντρας είχε πολύ μεγάλη εξουσία, πολύ μεγάλη δύναμη πάνω σας. Τώρα, ο καθένας ή καθεμιά γνωρίζει πολύ καλύτερα για ποιο λόγο είχε συμβεί. Δεν έχουμε κάποιον άλλο συνδυασμό, αλλά στο παρελθόν όμως εδώ πέρα έχουμε πράγματα τα οποία εσείς έχουν ολοκληρωθεί, ιδέες, ψυχή σας, η ψυχή σας κάτι από το παρελθόν, είχε παίξει σημαντικό ρόλο αυτός ο άντρας και στη συνέχεια και αυτή η αρκούδα που είναι πολύ δυνατό, σημαίνει υπήρχε ένα πολύ δυνατό πρόσωπο με πολύ μεγάλη δύναμη και εξουσία, είτε σε θέματα σχέσεων, είτε στην οικογένειά σας, είτε στη σχέση σας. Πάμε να δούμε το παρόν τώρα λιγάκι. Το παρόν αυτή τη στιγμή έχουμε το παιδί, που είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες, γιατί συμβολίζει άτομο το οποίο έχει πολλή ενέργεια, νεανικότητα όσον αφορά στη στάση του στη ζωή ή όμως και ενωριμότητα. Όταν όμως έχουμε εδώ πέρα και τα σύννεφα, να το φέρουμε εδώ πέρα, τα σύννεφα είναι το κεντρικό σημείο, είστε ο κεντρικός χαρακτήρας. Τα σύννεφα λοιπόν είναι οι σκέψεις είτε φωτεινές είτε σκοτεινές. Αν πες, εντάξει, θα το δούμε. Πλάι λοιπόν και στις υπόλοιπες κάρτες που θα τις δούμε, τότε εδώ σημαίνει γενικά θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Εξαρτάται λοιπόν πώς εσείς θα χρησιμοποιήσετε καθαρή σκέψη ή όχι. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένας εγώ καιρός που είναι η αναγνώριση της αξίας σας και φαίνεται εδώ πέρα ως παιδί ότι πολλές φορές αντιδράτε στο τώρα εδώ λίγο σπασμωδικά σαν ένα παιδί στο οποίο σε οποιοδήποτε κατάσταση, είτε σχέση, είτε επαγγελματικά ή οτιδήποτε, λίγο περίεργα και οι σκέψεις σας αμέσως είναι θολωμένες και δεν σας αφήνει να ξεφύγετε λίγο και να προχωρήσετε με αισιοδοξία. Όμως, έχουμε μια άλλη πολύ καλή κάρτα, η οποία, προσέξτε, θα σας πω πώς ταιριάζουν όλα εδώ πέρα. Βγαίνει ο σκύλος, ένας φίλος ή φίλη που έχει ένα πρόσωπο που έχει μεγάλη σημασία για εσάς και σημαίνει ότι πρέπει και εσείς να φερθείτε φιλικά απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή να ζητήσετε βοήθεια. Όταν όμως αυτό συντονιστεί με τα σύννεφα, σημαίνει πιθανόν να σας πούνε ψέματα και να σας εξαπατήσουν. Αυτό που φοβάστε και γι' αυτό σας κάνει λίγο να αντιδράτε και με σπασμωδικές κινήσεις και όχι με μια ωριμότητα αν θέλετε, είναι διότι έχετε πληγωθεί στο παρελθόν και σας έχουν πει κάποια πράγματα τα οποία φοβάστε μη σας εξαπατήσουν. Αυτός είναι ο κύριος φόβος σας και αυτό είναι που βγάζει σαν μήνυμα λοιπόν η Σελήνη. Πάμε όμως να δούμε λίγο το μέλλον. Αυτή η γραμμή είναι του μέλλοντος. Αυτή η γραμμή λοιπόν στο μέλλον ξεκινάει και έχουμε το αστέρι. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα και σημαίνει είναι πολύ θετική, σημαντική, επιθυμίες, όνειρα. Είναι ένας πολύ καλός ιόνος για ευτυχία, διάρκεια και είστε και εσείς αγαθός άνθρωπος, είστε θετικός άνθρωπος, θέλει μια θετικότητα ας το πούμε. Έχουμε επίσης εδώ τώρα τα λουλούδια, ένα άλλο πολύ θετικό και πολύ ενθαρρυντική κάρτα, μισό λεπτό, αισιόδοξη, δηλώνει την ευτυχία, τη βελτίωση και ό,τι περνάει τελειώνει μια περίοδος δυστυχίας. Κρατήστε το. Επίσης, οι πανσέληνους και η νέα σελήνη πάντα μας δίνουν τον κύκλο, δηλαδή ή στην πανσέληνο. Ολοκληρώνονται κάποιοι κύκλοι, στη νέα σελήνη ξεκινάνε κάποιοι νέοι κύκλοι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ αν έχουμε και κάποιο συνδυασμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το αστέρι και τα λουλούδια. Λοιπόν, όχι το τριφύλι έχουμε, για να δούμε εδώ πέρα αν έχουμε τα σύννεφα, όχι, σπίτι, καρδιά, άντρας, τριφύλι. Οκ, εντάξει, λοιπόν, και στο τέλος έχουμε και το σπίτι. Για να δούμε. Το σπίτι είναι ένα χαρτί πολύ ιδιαίτερο που αντιπροσωπεύει την προστασία, την ενέργεια, ένα θετικό τέλος σε μια κατάσταση ή επίσης μπορεί να σημαίνει βγαίνουμε επιτέλους και από το σπίτι.
συμβολικά τώρα για αυτή την περίοδο, και είναι και η σχέση, είναι η προστασία, είναι οι σχέσεις μέσα στο σπίτι που περικλεί, έτσι, και υποδηλώνει φυσικά και αυτοάμυνα αλλά και την προστασία σας. Είναι μία από τις πολύ καλές κάρτες όσον αφορά στο κομμάτι της προστασίας. Τώρα, για να δω κάποιο συνδυασμό, αν έχουμε εδώ, δεν έχουμε κάποιο συνδυασμό, δηλαδή με λουλούδια κτλ. Θα μπορούσα να πω, όχι, συγγνώμη μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι το όχι για λίκνο, ναι. Λοιπόν, εδώ όμως στο μέλλον έχουμε το εξής, έχουμε την κάρτα, τον αριθμό, θα το κάνουμε στο τέλος αυτό για να μην σας μπερδέψω τώρα. Άρα το μέλλον σας δίνει τύχη, το μέλλον σας δίνει επίσης αισιοδοξία, ανάρρωση από τυχόν προβλήματα ή ακόμα και επιστροφή ατόμων που θα σας δώσει πολύ χαρά, και επίσης έχουμε και ένα σπίτι το οποίο είναι πολύ θετικό και σας προστατεύει και σας δίνει δύναμη. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το εξής, να πάμε στο επόμενο, να δούμε λίγο διαφορετικά. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν, αυτή εδώ πέρα η σειρά που είναι τα ψάρια, το παιδί, αλλά και το άστρο, σημαίνει η σκέψη σας. Τι είναι, τι υπάρχουν στο μυαλό σας. Και στο μυαλό σας υπάρχει η τύχη, υπάρχει ένα παιδί που μπορεί να έχει σημαίνει να έχετε όντως παιδί ή παιδιά ή κάτι το οποίο σας απασχολεί. Φοβάστε βεβαίως και την εξαπάτηση εδώ πέρα. Αλλά όμως αυτό που σκέφτεστε είναι, έχω τελικά τύχη ή δεν έχω. Μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ευχές μου ή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ευχές μου. Ωραία λοιπόν. Αυτοί είναι οι προβληματισμοί σας. Η δεύτερη λοιπόν, η δεύτερη γραμμή μας δείχνει πάλι εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία σας προβληματίζουν κυρίως είναι ένας άντρας από το παρελθόν, πώς πάει η κατάσταση, τι γίνεται με την κατάσταση ή την οικονομική ή των σχέσεων, πολλά σύννεφα, πολλές έγνοιες, πολλά προβλήματα, αλλά όμως σας πηγαίνει να αλλάξετε την ενεργειά σας και να θα δείτε τα πράγματα πολύ πιο θετικά. Εδώ τώρα λοιπόν, ωραία, λοιπόν, το αφήνουμε εδώ πέρα και πάμε τώρα στην τελευταία κάρτα, στην τελευταία εδώ πέρα σειρά, ας το πούμε, στην τρίτη σειρά, που δείχνει σε τι έχετε, που έχετε τον έλεγχο. Έχετε τον έλεγχο, προσέξτε. Δεν είχατε τον έλεγχο. Υπήρχε κάποιο άτομο πολύ δυνατό. Υπήρχε ίσως ζήλιο. Όμως έχετε φίλους οι οποίοι σας βοηθάνε για να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και σας οδηγούν να καταλάβετε ότι υπάρχει πάντα ένα μέρος στο οποίο σας προστατεύει και σας δίνει δύναμη και πολύ θετική ενέργεια. Εάν τώρα κάνουμε και μια μικρή ακόμα αποτύπωση, να πάμε λίγο και διαγώνια, δηλαδή εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ψάρια, σύννεφα, σπίτι. Σημαίνει η τύχη έρχεται μέσα από καθαρή σκέψη αλλά και από ένα σταθερό επίπεδο. Επίσης, έχουμε αστέρι, σύννεφα και την αρκούδα. Εδώ σημαίνει οι επιθυμίες, η τύχη, να τα φέρω εδώ να το βλέπετε. Συγγνώμη, η τύχη, οι επιθυμίες, με το να περάσω μέσα από τις δυσκολίες και να τις καθαρίσω, τότε αποκτάω κι εγώ λίγο δύναμη. Ή δείτε γιατί ελκύετε εσείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία και έχουν δύναμη. Λοιπόν, εδώ τώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Θα σας το εξηγήσω. Έχουμε τους εξής αριθμούς. Για να κάνουμε το μυστικό μήνυμα, το κρυφό μήνυμα της Σελήνης. Έχουμε το αστέρι, ο αριθμός 16. Εντάξει, το γράφω. Αριθμός 16, το γράφω εδώ. Στη συνέχεια έχουμε εδώ τον αριθμό 9. Γράφω εδώ λοιπόν τον αριθμό 9. Στη συνέχεια έχουμε ποιον έχουμε... τον αριθμό 4. Γράφουμε λοιπόν τον αριθμό 4. Εδώ τώρα θα τα προσθέσουμε. Λοιπόν, και αυτό μας κάνει λοιπόν 29, στο οποίο όμως θα ψάξουμε να το βρούμε εδώ, τον αριθμό 29. Είναι ανακαταμένα. Άνατο. Λοιπόν, ο αριθμός 29 βγαίνει ένα κεντρικό πρόσωπο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι μία γυναίκα που σου φέρνει ένα μήνυμα προστασίας
αλλά γενικότερα και προσοχής. Δηλαδή, προσέχουμε. Εδώ επίσης έχουμε έναν άσο μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι θέλει προσοχή σε θέματα υγείας, διότι από πίσω κρύβεται ένας πλούτονας, ο οποίος αυτός ο πλούτονας είναι ιδιαίτερος, είναι καρμικός, αλλά το κεντρικό μήνυμα, το οποίο θέλει να σου πει το ρίξιμο της πρώτης αυτής σελήνης, είναι, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος σε προστατεύει, που σε αγαπάει, αν είσαι άντρας μπορεί να είναι μια γυναίκα που είναι εκεί για σένα, μπορεί να είναι μια μητέρα, μπορεί οτιδήποτε. Αν είσαι εσύ γυναίκα, τότε το μήνυμα αφορά εσένα από τα βάθη της ψυχής σου, ή μπορεί να είναι και μια φίλη βεβαίως που σου λέει προσέχεις την υγεία σου. Διότι ο άσος εδώ, ο άσος αυτός δεν είναι και τόσο καλός. Ο άσος μπαστούνι γενικά. Οπότε προσέχουμε, διότι έτσι όταν προσέχουμε έχουμε μια κατάσταση που λέει εδώ ότι νικάμε τελικά και οι δύο και προπορευόμαστε και οι δύο και είναι θετικά και για τους δύο. Εντάξει, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο, η πρώτη μας κάρτα, η πρώτη μας ερμηνεία, να τη βάλω στην άκρη. Μαζεύω αυτά εδώ πέρα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Θα κάνουμε τώρα τη δεύτερη μας επιλογή. Τις μαζεύω τις κάρτες. Ένα λεπτό. Για να μην έχουμε θεματάκι. Ωραία. Ωραία, ωραία, μαζεύω. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ωραία. Η δεύτερη κάρτα, η δεύτερη επιλογή ήτανε αυτό το χρώμα. Είναι και του Λέοντα βέβαια, έτσι, είναι πανσέλινος στο Λέοντα. Κάνουμε λοιπόν συμβολισμούς σελήνης, διάλεξε μία σελήνη. Εδώ είναι το χρώμα, είναι το κίτρινο, είναι, έχει και λίγο πορτοκάλι, ας το πούμε, καφετί. Ή, τα χρώματα, αν τα ξέρετε καλύτερα εσείς, τα βάζω εδώ πέρα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα μηνύματα που έχουν να μας πούνε. Είπαμε, είναι χωρίς χρόνο. Η σελήνη εδώ αφορά πανσέλινο και μία σελήνη. Χωρίς χρόνο αφορά μηνύματα για εσάς, σημαντικά μηνύματα τα οποία μπορείτε να τα βλέπετε όποτε έχουμε πανσέλινο ή όταν έχουμε νέα σελήνη. Για να εμπνέεστε. Ωραία λοιπόν. Και ξεκινάμε. Η πρώτη μας κάρτα, για να επιλέξω την πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα λοιπόν, η οποία βγαίνει, είναι φίδια, μάλιστα. Προσέχουμε τα φίδια. Τι βάζω εδώ, μια μισό λεπτάκι. Ωραία. Η δεύτερη κάρτα έρχεται εδώ πέρα και είναι, μάλιστα, είναι μία σελήνη. Καλή κάρτα. Ωραία. Η τρίτη κάρτα είναι σύννεφα. Ωραία. Το αφήνω εδώ. Κάποιο λόγο έχουν για να βγουν αυτές οι κάρτες. Στη συνέχεια πηγαίνουμε να δούμε. Έχουμε ένα βιβλίο. Ωραία. Καλή κάρτα. Πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, εννοεί. Έχουμε μία αλεπού. Μάλιστα. Είναι το κεντρικό πρόσωπο. Το κεντρικό σημείο είστε σαν να είστε εσείς. Και σημαίνει εδώ ότι συμβολίζει ή πονηρά άτομα συνέχεια είναι γύρω σας που σας περιτριγυρίζουν, ή πρέπει εσείς να δείξετε μία πονηριά σε ένα θέμα. Αλλά μην αποκαλύπτεις σκέψεις. Μην αποκαλύπτεις τα σχέδιά σου, διότι καραδοκούν και άνθρωποι περίεργοι. Δυστυχώς υπάρχουν και οι ψυχάκηδες. Εδώ έχουμε έναν πύργο, προστασία, δύναμη από ψηλά, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας και το εννοεί. Έχουμε έναν αναβάτη. Καλή κάρτα, θετική, αλλά προσέχουμε και τις γύρω κάρτες που θα πέσουν τώρα, τις πλαϊνές δηλαδή κυρίως. Και έχουμε, μάλιστα, το τριφύλι. Αυτό είναι πολύ καλό. Το τριφύλι λοιπόν. Το τριφύλι που φέρνει τύχη, ξεπέρασμα δυσκολιών. Έλα, καλό αυτό. Και στο τέλος έχουμε λοιπόν και δαχτυλίδι. Δέσμευση, καλή δεσμή, συμφωνίες, καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε λίγο το παρελθόν για όσους επιλέξατε το δεύτερο deck. Μάλλον, συγγνώμη, τη δεύτερη σελήνη. Φίδι, προσέξτε, ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για εσάς, διότι
τι κάνουν, σας κοροϊδεύουν και μάλιστα πίσω από την πλάτη σας. Βέβαια αυτά λίγο ανήκουν στο παρελθόν, διότι φίδι με βιβλίο, αν το διαβάσω σαν ιστοριούλα, σημαίνει ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά σας, το παίζουν φίλοι και κυρίως γυναίκες μπορεί να είναι, αλλά και σπαθάτες γυναίκες, ζώδια του αέρα δηλαδή, κρύβεται και μια παρθένος από εδώ από πίσω, σαν ζώδιο, γυναίκα κυρίως, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πολλές φορές δεν ανοίγουν κιόλας την άποψή τους, δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους που λένε. Είναι κρυφά, είναι κλειστά βιβλία. Περίεργοι τύποι. Επίσης θα μπορούσα να πω ότι εδώ μπορεί να είναι και οι άντρες ή πιο θηλυπρεπείς. Το καταλαβαίνετε. Δεν εννοώ ακριβώς με την σεξουαλική ταυτότητα, εννοώ ότι η ενέργειά τους δεν είναι brutal, δεν είναι alpha male που λένε, δεν είναι άντρας, είναι πιο, έτσι, πιο, πολύ πιο διπλωματική, ας το πούμε. Οκ, okay, whatever. Και στη συνέχεια, whatever, εντάξει, και τα αγγλικό εδώ, τέλειο. Λοιπόν, και στη συνέχεια ένας αναβάτης εδώ, ένας υπέας, ένας αναβάτης. Λοιπόν, αυτή η κάρτα όμως είναι μεν θετική, αλλά προσέχουμε, διότι εδώ έχουμε φίδι, βιβλίο και νέο, και τα νέα, ή τον αναβάτη, ας το πούμε. Λέει ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να βελτιώνονται όταν όμως εσείς, γιατί πηγαίνει από εδώ ο αναβάτης, όταν εσείς γενικότερα αρχίσετε και προστατεύεστε από ψεύτικες φιλίες ή από ψεύτικους ανθρώπους. Ανήκει στο παρελθόν, το έχετε καταλάβει, αλλά λέει όμως προστατεύσου από τέτοιες ενέργειες. Πάμε τώρα στην τωρινή κατάσταση. Η τωρινή κατάσταση είναι μία σελήνη. Επηρεάζει θετικά όσες κάρτες είναι κοντά της, δηλαδή το φίδι και τα σύννεφα αρχίζει και τους δίνει μία πιο θετική άβρα, στο πούμε, και ενέργεια, και άρα δεν σας επηρεάζει τόσο πολύ, αλλά θέλει προσοχή όμως. Λοιπόν, okay, εδώ. Πολλές φορές στη ζωή σας, ναι, θα χρειαστεί να δώσετε προσοχή, διότι εδώ σημαίνει πονηριά, σημαίνει άνθρωποι που σκέφτονται πονηρά, δεν αποκαλύπτουν σκέψεις, διότι η πονηράδα τη θεωρούν ότι είναι ξυπνάδα, λοιπόν είναι αυτό που λέμε η κουτοπονηράδα καμιά φορά. Εντάξει, προσέξτε όμως, διότι ναι, σας κρύβουν πράγματα και επειδή έχει βγει εδώ η σελήνη, προσοχή σε προτάσεις που ίσως κρύβουν παγίδες. Όταν σας προτείνουν κάτι, σε οτιδήποτε και να είναι αυτό, από το απλό πράγμα πάμε για καφέ, πάμε να γνωριστούμε, μέχρι το έλα να σου κάνω μια πρόταση για εργασία, θα περνάει κόσκινο να προσπαθήσετε να βρείτε τι κρύβεται από πίσω. Αλλά όμως, ο Θεός τους αγαπάει τους ανθρώπους. Και έχουμε το τριφύλι. Το τριφύλι εδώ σημαίνει, είναι μια πολύ τυχερή κάρτα, άρα έχουμε σελήνη, έχουμε και τριφύλι, έχουν βάλει στη μέση την αλήπου, άρα το παρόν σας είναι ότι ναι, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να σκεφτείτε λίγο πιο πονηρά για να ξεφύγετε από κάποιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά έχετε και μεγάλη προστασία. Εντάξει. Οπότε το βάζουμε εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα στο μέλλον, σε αυτή τη σειρά. Το μέλλον βγαίνει με σύννεφα. Βλέπετε το μέλλον συννεφιασμένο, το βλέπετε γκριζαρισμένο, το βλέπετε χωρίς αισιοδοξία. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ έχετε έναν πύργο, ο οποίος ο πύργος είναι αντίθετος σαν νόημα από ό,τι είναι στα ταρό, που σημαίνει η μοίρα, προσέξτε, η μοίρα θα οδηγήσει τα βήματά σας. Κρυφή δύναμη ή άτομο από το παρελθόν, το οποίο βέβαια σας βοηθάει. Όμως, επειδή έχουμε σύννεφα, σημαίνει ότι μπορεί να περιμένετε και μία επιδείνωση όσον αφορά μικρή επιδείνωση κάποιες κατάστασης που εσείς περιμένετε να βελτιωθεί, αλλά όμως εδώ έχουμε και το δαχτυλίδι. Άρα έχουμε σύννεφα, πύργος και δαχτυλίδι. Το οποίο εδώ σημαίνει ότι είναι μία θαυμάσια κάρτα αυτή, το δαχτυλίδι, διότι έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Ο δεσμός μπορεί να μην είναι τόσο ερωτικός, αλλά να αφορά κάποιο δέσιμο, κάποια συμφωνία. Δηλαδή, θέλει να σου πει το μέλλον εδώ πέρα, αγαπημένη, αγαπημένη μου, ότι ναι, μεν θα περάσεις μέσα από δυσκολίες, θα περάσεις μέσα από στεναχώρηση, μέσα από άγχη, αλλά τελικά όμως έρχεται μία συμφωνία. Κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται που σε βοηθάει. Εντάξει. Πάμε τώρα.
η σκέψη σου εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, είναι οι άνθρωποι φίδια, είναι βοήθεια, ζητάς βοήθεια, εντάξει, χρειάζεται βέβαια να προσέχεις, και τα σύννεφα. Αυτά τα τρία λοιπόν θέλω να σου πούνε ότι οι άνθρωποι, μάλλον τα φίδια, δεν έχουν τόσο πολύ δύναμη όσο νομίζεις. Αυτό που τους δίνει δύναμη είναι η σκέψη σου. Θυμήσου το αυτό. Η σκέψη σου είναι. Στην ουσία είναι ήδη αδύναμη. Αυτό τώρα το οποίο σε επηρεάζει και δημιουργεί μια ενέργεια, ένα πρότυπο ενέργειας για να προχωρήσεις, είναι κράτα κάποια πράγματα κρυφά. Δεν χρειάζεται να τα φανερώνεις όλα. Εδώ σημαίνει επίσης να μάθεις πώς λειτουργούν λίγο και κάποια πράγματα. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ναι, θα χρειαστείς τη ζωή σου και πονηράδα και ξυπνάδα και μη φοβάσαι, έχεις προστασία και ένα πολύ σταθερό σημείο αναφοράς για να μπορέσεις να πετύχεις. Πολύ καλό αυτό. Η επόμενη κάρτα, η επόμενη, η από κάτω σειρά, η οποία έχει να μας πει σε τι μπορεί, τι ελέγχεις. Εσύ λοιπόν ελέγχεις. Τα καλά νέα εξαρτώνται από κάποιους ανθρώπους που σε βοηθάνε, σε έχουν βοηθήσει και στο παρελθόν. Μπορεί να είναι και κάποιος τοξότης, γιατί εδώ πέφτει τοξότης. Αλλά έχεις και ευνοία, διότι έχουμε Δία. Ο Δίας επίσης είναι ο πλανήτης, ο κυρίαρχος πλανήτης του τοξότη. Άρα κάτι πολύ καλό υπάρχει που ελέγχεις εσύ και μπορείς να βελτιώσεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Νέα, αναβάτης, προχωράω, έχω πείσμα. Εδώ το τριφύλι είναι τύχη. Σημαίνει εκπλήρωση επιθυμίας. Και για να δω και κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε... ναι. Ναι. Και εδώ είναι μια θαυμάσια κάρτα που σημαίνει τη δέσμευση, τη νέα αρχή, τη φιλοδοξία, εντάξει, το προχωράμε, σημαντικές γνωριμίες, νέες γνωριμίες, νέα πράγματα και ζώδια του αέρα που υπάρχει εύνοια. Να δούμε λίγο το διαγώνιο κομμάτι για να το ολοκληρώσουμε και να βάλουμε μετά και τον μυστικό αριθμό που υπάρχει. Εδώ, αν τα πάρουμε διαγώνια, έχουμε τα σύννεφα. Μισό λεπτό τα φέρω κοντά εδώ. Έχουμε, λοιπόν, σύννεφα, αλεπού, αναβάτης. Σκέψεις φεύγουνε, αισιοδοξία, ναι, θα σκεφτώ προκειμένου να πετύχω, δεν θα αποκαλύψω τα σχέδιά μου, και τότε τα καλά νέα έρχονται. Φίδι αλεπού. Ένας δύσκολος συνδυασμός. Πρόσεξε με τι πάνε να σε δεσμεύσουνε. Σαν ένα γενικό μήνυμα είναι αυτό, έτσι. Φίδι αλεπού. Δέσμευση, δαχτυλίδι. Πρόσεξε που πάνε να σε δεσμεύσουνε. Δηλαδή, κόλατο, στοίχημα. Κάνουμε εκείνο, κάνουμε τ' άλλο. Πάμε, θα βουτήξουμε από 30 μέτρα γέφυρα γιατί φοβάσαι. Δηλαδή, προσέχουμε. Πάμε τώρα όμως να δούμε το μυστικό μήνυμα που έχει να σας πει, να σας πούνε οι κάρτες. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Για να έχουμε εδώ ένα καλό σταθερό πεδίο. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ πέρα, το βάζουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν μία κάρτα, η οποία είναι ο αριθμός 6. Γράφουμε λοιπόν εδώ. Αριθμός 6. Στη συνέχεια έχουμε τον αριθμό 19. Ο αριθμός λοιπόν 19. Και στη συνέχεια έχουμε και τον αριθμό, λοιπόν, και τον αριθμό 25. Τον γράφουμε εδώ πέρα για να κάνουμε την πρόσθεσή μας. Και τον αριθμό 25 λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, αν τα προσθέσω όλα αυτά μαζί, γιατί 19 συν 6 μου κάνει 25 και 25 μου κάνει 50. Εντάξει, φαίνεται νομίζω, είναι πολύ μεγάλα τα άλλα. Επειδή 50 στις Lenormand δεν υπάρχει αριθμός 50, ψάχνω τον αριθμό 5. Ο αριθμός 5 λοιπόν, για να βρούμε τον αριθμό 5. Να δούμε το κρυφό μήνυμα της σελήνης που εσείς επιλέξετε και είναι μάλιστα. Κρύβεται μία σελήνη, είναι όμως το δέντρο. Το δέντρο είναι από τις καλές κάρτες. Αυτή η σελήνη λοιπόν σας μεταφέρει ένα ιδιαίτερο μήνυμα, το οποίο το δέντρο έχει να κάνει σχέσεις, φιλία, οικογένεια, ανατροφή, κάρμα, δυνατές ρίζες, 7 κούπα, πολύ καλό σαν αποτύπωση,
και σαν γενικότερα σαν ενέργεια δηλαδή, γιατί έχει να κάνει με το θετικό κομμάτι, με τις σχέσεις δηλαδή και με τη φιλία, όπου τελικά δεν χρειάζεται να φοβάστε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να σας αναποδογυρίσουν, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που σας αγαπάνε και το δέντρο αντιστέκεται στη θύελλα, στην καταιγίδα και στη δυνατή βροχή. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο μήνυμα. Εδώ. Να το μαζέψω τα χαρτιά. Να πάμε να μεταφερθούμε λοιπόν τώρα στο τρίτο μήνυμα. Να μαζέψω τις κάρτες. Ναι, θα τις δείτε. Είναι μέρος της διαδικασίας. Να μαζεύω τις κάρτες. Ωραία. Είναι οι ειδικές λοιπόν κάρτες Lenormand, οι οποίες λειτουργούν συνδυαστικά με συγκεκριμένες, άλλες συγκεκριμένες κάρτες. Εδώ βλέπουμε τις πολύ ισχυρές ενέργειες του συνδυαστικού κομματιού και πάμε τώρα στην επόμενη. Μάλιστα, και η δική μου επιλογή. Αυτή είναι η δική μου επιλογή. Δεν στη μεγαλύτερη εικόνα λέει εδώ. Τώρα είναι η κόκκινη, είναι το λιλά, είναι το μοβ, είναι τα χρώματα της, είναι ωραία. Ένας τοξότης εδώ πέρα προβάλλει, στόχους, πνευματικότητα, δύναμη. Ωραία, πολύ ωραία. Την αφήνω εδώ πέρα. Για να δούμε τι μηνύματα έχει να μας πει. Λέω, επαναλαμβάνω, ότι το συγκεκριμένο ρήξιμο είναι άχρονο. Μπορείτε να το βλέπετε σαν μια συμπληρωματική, αν θέλετε, πληροφορία, όταν έχουμε πανσέλινο κάθε μήνα και νέα σελήνη κάθε μήνα, για να καταλαβαίνει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου πέφτουν δύο νέες σελήνες, συνήθως προς εκεί Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εννοείται ότι αφορά και τις δύο. Ωραία. Για να επιλέξουμε, λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη μας επιλογή, χτίζουμε φίδια. Αχ, αυτά τα φίδια, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Καλά ξεκινάμε και πολύ αισιόδοξα. Λοιπόν, στο επόμενο είναι το αστέρι. Στο παρόν βγαίνει εδώ δηλαδή αυτή η κάρτα. Κάτι σημαντικό έχει να πει. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι το βιβλίο. Κρύβε λόγια δηλαδή. Μην φανερώνεις τα μυστικά σου. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλοι όλα. Στο τι σχεδιάζει για το μέλλον σου. Έχει βγει μία σελήνη στη γραμμή στο παρελθόν. Okay. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό, κάτι θέλει να μας πει εδώ δηλαδή. Η κεντρική κάρτα είναι το δέντρο, μάλιστα. Ρίζες, η δύναμή σου, έτσι. Είναι μια κάρτα σοφίας, μια εξέλιξη, δύναμη, υγεία, ζωτικότητα. Εντάξει, αν πέσει πάνω σας ή εντάξει, είναι τα ρηξίματα που υπάρχουν δίπλα σας, σημαίνει κάτσε και σκέψου, να ξέρει το δυνατό, και το δυνατό δέντρο ξυπνάει όλες μα όλες τις δυσκολίες. Η επόμενη κάρτα λοιπόν, η οποία έχουμε, πάει στο μέλλον, είναι και το σπίτι. Πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική κάρτα, θετικό τέλος, κάτι ολοκληρώνεται με ένα θετικό τρόπο, υπάρχει μια προστασία, υπάρχει μια θεραπεία, υπάρχει ένα σταθερό σημείο, υπάρχει αυτοάμυνα ή όταν απειλείστε έχετε ένα μέρος στο σπίτι σας το οποίο σας προφυλάσσει. Μάλιστα. Καρδούλα. Είναι η κάρτα του έρωτα αυτή. Είναι ένας πολύ καλός ιονός για τη ζωή. Ο έρωτας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς επίσης ότι και οι σχέσεις με τους ανθρώπους, δηλαδή αγαπάτε, είστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι. Αγαπάτε. Okay, ερωτεύεστε εύκολα, αγαπάτε εύκολα, δεν το πολύ σκέφτεστε δηλαδή. Εδώ έχουμε επίσης τα πουλιά. Α, μάλιστα, πολύ καλή κάρτα. Okay, εδώ για να κάνει προσοχή στα social media. Προσοχή στα social media. Δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στα social media. Μάλιστα. Προσέχουμε. Και το επόμενο είναι τα σύννεφα. Οκ, okay, τα σύννεφα εξαρτάται. Μάλιστα. Είναι η σκέψη σας, είναι πολλές φορές η απεσιοδοξία που σας πιάνει σχετικά με το μέλλον και πώς θα πάνε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε λίγο να τα δούμε εδώ. Εδώ είναι η κάρτα από το παρελθόν. Έχουμε φίδι, έχουμε σελήνη και έχουμε και καρδούλα. Άνθρωποι σας έχουν πληγώσει στο παρελθόν, άνθρωποι φίδια, οι οποίοι δεν λογαριάσανε τίποτα. Προσέξτε γενικότερα εσείς, διότι ελκύεται επίσης και γυναίκες αεράτες, δηλαδή ζώδιο αέρα ή οροσκόπο αέρα ή πολύ αέρα στο χάρτη τους, οι οποίοι είναι φίδια.
προσέξτε τες, έρχονται και για όλους ισχύει αυτό, έτσι, άντρες, γυναίκες, και έρχονται και λένε ναι, και από πίσω που τσομπολιό και θάψιμο. Υπάρχει μια σελήνη λοιπόν εδώ, η οποία όμως αυτή η σελήνη σας επηρεάζει, διότι η σελήνη εδώ δίνει, έχει να κάνει τα ζώδια του νερού, επιθυμίες, ψυχή, αλλά σας δίνει αρκετή δύναμη. Η σελήνη εδώ σας δίνει καλή υγεία και μειώνει τελικά αυτά τα άτομα εδώ, γιατί τελικά τα ξεπερνάτε πιο εύκολα από όσο περιμένετε και κάποια άτομα ανήκουν και στο παρελθόν. Εδώ επίσης έχουμε την καρδιά. Εδώ τώρα θα μπορούσα να πω ότι έχετε πληγωθεί και στο παρελθόν. Κάποιες γυναίκες ίσως σας πληγώσανε την καρδιά σας, αν είστε άντρας πληγωθήκατε, αν είστε γυναίκα πληγωθήκατε από κάποιους ανθρώπους ή κάποιους φίλους. Λοιπόν, όμως, για να δω και κάτι άλλο εδώ. Ναι, εδώ όμως έχουμε και μια σελήνη που συνδυάζεται, όπου λέει ότι κάποια σχέση μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλά τελικά, από όσο εσείς πιστεύατε και νομίζατε, πολύ καλύτερα δηλαδή. Έχουμε εδώ όμως το αστέρι. Το αστέρι μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, είναι μια κάρτα επιτυχίας, ευχών δηλαδή, και επειδή συνδυάζεται πολύ ωραία με το δέντρο εδώ, το δέντρο έχει να μας μιλήσει για σταθερότητα, σοφία και δύναμη. Έτσι. Είναι πολύ καλή κάρτα. Δεν σας ξεκουνάει τίποτα. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλες αντοχές. Εδώ βέβαια έχουμε τα πουλιά. Τα πουλιά σημαίνει, εντάξει, ενθουσιασμός, ζωντάνια, ζωηράδα, μπορεί να είναι και φασαρία. Προσέξτε γενικότερα τι επικοινωνείτε, τι λέτε, σε ποιους τα λέτε, και για να δω αν έχουμε και κάποιο. Εδώ πέρα δεν έχουμε δέντρο. Okay, δεν έχουμε δέντρο εδώ πέρα, εντάξει. Προσέξτε όμως, ναι, έχουμε δέντρο, ναι, που σημαίνει θετικά νέα και επιτυχία. Δηλαδή, στο παρόν αυτή τη στιγμή, ίσως μια επιτυχία έρχεται για εσάς. Εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ μια επιτυχία, στο πούμε επαγγελματική, η οποία την επικοινωνώ, γιατί έχει να κάνει και με τα social media, η οποία είναι η επιτυχία του καναλιού μου αυτή τη στιγμή, όπου φτάνει τους 10.000 συνδρομητές, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν λέω κάτι περισσότερο, ο σκοπός δεν είναι να μιλήσω για το κανάλι μου, ο σκοπός είναι να μιλήσουμε για εσάς και γενικότερα αυτό που συμβαίνει, αλλά επειδή επέλεξα και αυτή τη σελήνη, δεν είναι τυχαίο ότι πέφτει αυτό εδώ πέρα. Οκ, okay, αλλά κρύβε λόγια. Κάτσε, έχουμε εδώ κρύβε λόγια. Μίλες πολλά, εντάξει. Επιτυχίες, ναι καλά, αλλά μην τα λες όλα, διότι κάποια πράγματα χρειάζονται υπομονή, δεν χρειάζονται να αποκαλυφθούν όλα. Εδώ έχουμε και ένα σπίτι, για να δούμε, το οποίο το σπίτι σημαίνει ότι για εσάς, προσέξτε τι λέει εδώ, όταν συνδυάζετε, κάτι σας λείπει. Υπάρχει ένα ανεκπλήρωτο ίσως πράγμα. Θέλετε ένα σπίτι πραγματικό, θέλετε μια οικογένεια, μια επιθυμία. Αυτό είναι καλό όμως, διότι δείχνει ότι έχετε τη δυνατότητα να το καταφέρετε. Επίσης, δεν είστε μόνοι σας, εδώ δείχνει η οικογένεια, δεν είστε μόνοι σας, και βεβαίως οι απεσιόδοξες καμιά φορά σκέψεις. Για να δω, ναι, λοιπόν, εδώ σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι αποβάλλω αρνητικές σκέψεις, αποβάλλω τυχόν δυσκολία, μάλλον μαυρίλα που μπορεί να έχω, και μπαίνω σε πιο θετικές σκέψεις και πιο αισιόδοξες και πιο ελπιδοφόρες, για να μπορέσω να αλλάξω λίγο την ιστορία. Οι σκέψεις σας λοιπόν εδώ πέρα είναι φίδι, αστέρι, βιβλίο. Ναι, έχετε πληγωθεί, αλλά όμως έχετε τύχει. Κρατήστε πράγματα κρυφά, δεν χρειάζεται να λέτε όλα. Εδώ αυτό το οποίο εσείς μπορείτε να, εδώ ήταν οι σκέψεις, αυτό το οποίο μπορείτε να δείτε τι σημαίνει αυτή η περίοδος είναι ευχάριστες καταστάσεις, όμορφα πράγματα και εξελίξεις, έχετε το δέντρο που σημαίνει προστασία, δύναμη, σας αγαπάνε, προστατευτικό περιβάλλον, και ένα σπίτι που σας δίνει και ασφάλεια. Άρα θέμα ασφάλειας, δηλαδή είστε ασφαλείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ασφαλή στη σχέση, ασφαλή στην εργασία ίσως, ασφαλή στο να κάνετε κάποια πράγματα κτλ. Και εδώ, αυτή η γραμμή εδώ πέρα σημαίνει τι μπορείτε να επηρεάσετε. Η καρδιά σας, όταν επικοινωνήσει σωστά το μήνυμα, τότε μπορεί να βγάλει και να διώξει τα σύννεφα. Όταν η καρδιά σας επικοινωνήσει σωστά, διώχνει τα σύννεφα. Όταν βρείτε την καρδιά σας, γιατί αυτό έχει χτιστεί, τότε έχετε πολύ μεγαλύτερη δύναμη και να προχωρήσετε με αισιοδοξία. Εδώ έχουμε λοιπόν διαγώνια. Ένα γενικό μήνυμα είναι βιβλίο, δέντρο, καρδιά.
ένας πολύ όμορφος συνδυασμός, ο οποίος δείχνει τύχη, πίστη, δύναμη, αγάπη. Εδώ τώρα έχουμε φίδι, δέντρο, σύννεφα. Παρελθόν σας έχουν επηρεάσει, άνθρωποι σας έχουν θάψει, σας έχουν κακολογήσει, όμως είστε ακλόνητοι, ακλόνητες, και ναι, στεναχωριέστε, γιατί λέτε, αναρωτιέστε, γιατί να συμβαίνει εκείνο, μα γιατί να μου το κάνουν, δεν έχω πειράξει κανέναν. Οι άνθρωποι είναι αυτό που είναι. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν ανταγωνιστές, υπάρχουν ζηλόφθονοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν ο άλλος να έχει καμία επιτυχία, είναι αυτό που λένε να ψοφήσει η κατσίκα του διπλανού. Οπότε, φίλες και φίλοι, πάρτε το απόφαση, δείτε το λογικά και προχωρήστε. Γιατί καμιά φορά ναι, το βλέπουμε και λίγο συναισθηματικά. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι κρυφό μήνυμα έχει να μας πει η Σελήνη. Πάμε να δούμε τα νούμερα. Τα νούμερα λοιπόν είναι. Ένα νούμερο είναι εδώ το 26. Δεν κάνω κανένα λάθος. Αν και να κάνω λάθος, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να αλλάξω το νούμερο, αν συνέβαινε αυτό τώρα. Έχουμε τον αριθμό 4. Ο 4 είναι εδώ. Και έχουμε επίσης τον αριθμό 6. Εντάξει. Ο αριθμός 6. Άρα αυτό εδώ πέρα μας κάνει λοιπόν 26 και 4. 30 και 6 μας κάνει το 36, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. 36. Ο αριθμός 36, για να το ψάξω να το βρούμε. Ο αριθμός 36. Για να δούμε. Έλα βρε. Μάλιστα. Έλατε εδώ. Ο αριθμός 36 τρομάζει στην αρχή. Ο αριθμός 36 είναι ένα βάρος. Είναι το εξής παθή, που σημαίνει δυσκολίες. Προσέχω θέματα σχέσεων. Υπάρχουν οι δίδυμοι από πίσω κρύβονται γενικότερα. Εδώ είναι το σπαθί που σημαίνει και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, δηλαδή υδροχό, ζυγή κτλ. Όμως, ναι, έχεις να αντιμετωπίσεις ένα βάρος, την υποκρισία των ανθρώπων, να τα φέρω αυτά εδώ πέρα, μισό λεπτό. Θα έλεγα όμως και το εξής. Ο Σταυρός είναι ένα μυστήριο, διότι ενώνει τον ουρανό με τη γη. Να ξαναφέρω έτσι. Γεφυρώνει κόσμος και αυτό το χαρτί συμβολίζει επίσης και το κάρμα. Προσέξτε τη μοίρα, την προσωπική μας πορεία στη ζωή, αν τα χειριστείτε ή αν τα χειριστούμε με δημιουργικό τρόπο, τότε περνάμε τη δοκιμασία η οποία υπάρχει μπροστά μας. Είναι μια περίοδος όπου μπορεί να υπάρξει αναστάτωση, γι' αυτό λέμε προσέξτε τη σελήνη έτσι, και την πανσέλινο και τη νέα σελήνη, διότι μπορεί να δημιουργήσει καλή διάθεση, μπορεί όμως να δημιουργήσει και αρκετή επιβάρυνση. Προσέξτε και τους πονοκεφάλους εδώ. Προσοχή επίσης σε αναξιόπιστους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας, να το πω έτσι, να μας δουλέψουν. Το παίζουν φίλοι, αλλά από πίσω όμως θέλουν να μας σταυρώσουν. Είναι ένα μήνυμα προειδοποίησης αυτό. Εντάξει φίλες και φίλοι, προειδοποίηση. Τα ταρό λοιπόν εδώ, τα χαρτιά μας προειδοποιούν σε τι χρειάζεται να δώσουμε εμείς την προσοχή μας. Παίρνω και αυτό το χαρτί. Ωραία, να το βάλω στην άκρη. Να μαζέψω τα υπόλοιπα χαρτιά. Είδατε ωραίοι συνδυασμοί που γίνονται. Γίνονται με έναν πολύ ωραίο και αποκαλυπτικό τρόπο και ολοκληρώνουν νομίζω την ιστορία με έναν εξαιρετικό τρόπο. Μισό λεπτό. Ωραία. Και όχι μόνο, δηλαδή έχουμε και πολύ καλή ξεκάθαρη άποψη για τα μηνύματα της σελήνης και της πανσελήνης. Πάμε. Όσοι επιλέξατε τον μπλε φεγγάρι, έτσι, τα αφήνω εδώ. Εδώ σου λέει πίστεψε στο ανέφικτο, στο απίστευτο. Ξεκινάω. Λοιπόν, μισό λεπτό να ανακατέψω λίγο. Ωραία, λοιπόν. Για να επιλέξουμε, λοιπόν, την πρώτη κάρτα. Η πρώτη κάρτα βγαίνει ένας κύριος, ένας άντρας. Οκ, κάποιο σημαντικό μήνυμα
παίζει ρόλο για εσάς, κάποιος σημαντικός άνθρωπος είναι στη ζωή σας, αν είστε άντρας ή μία σας ή μπορεί και κάποιον φίλο. Βγαίνει το κλειδί, αυτή είναι μια πολύ καλή κάρτα, έχετε τις λύσεις λοιπόν. Και τις λύσεις τις έχετε στα χέρια σας τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βεβαίως, οι λύσεις δεν έρχονται, καλά, έρχονται και με μαγικό τρόπο, αλλά έχετε τον ήλιο, απίστευτη κάρτα, πολύ θετική κάρτα, δύναμη, παίρνετε δύναμη, κάποιος σας βοηθάει, σας δίνει λύσεις όσον αφορά στο κομμάτι της ζωής σας, έτσι. Η επόμενη κάρτα είναι, έλα ρε παιδιά, το τριφύλι, φανταστικό, μάλιστα. Πολύ καλό, τέλος, στεναχώριας, ολοκλήρωση κύκλο, προστασία από έναν πύργο, μάλιστα. Η τέταρτη κάρτα είναι, μιλάμε όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τι να σηκώνω εγώ το σταυρό, τι λέτε ρε παιδιά, κάθομαι εγώ να σηκώνω σταυρό και τέτοια και να έχω δοκιμασίες, τέταρτη κάρτα. Τέταρτη επιλογή. Μία γυναίκα στο μέλλον, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο για εσάς, σας σταυρώνει δηλαδή, είναι κοντά σας και συνδυάζεται με πύργο που σημαίνει ερώτας από το παρελθόν. Έχουμε τα ψάρια, καλά δεν παίζω. Παιδιά, όλοι πάμε τέταρτη επιλογή. Αφήστε πρώτες, δεύτερες, τρίτες, πάμε όλοι τέταρτη επιλογή. Γράμμα, πολύ καλό, καλές ειδήσεις, κάποιο συμβόλαιο ή προσκλήσεις. Εντάξει, βγήκαν και τα ποντικάκια εδώ τώρα. Το οποίο, δεν είναι και τόσο. Εντάξει, είναι αρνητική κάρτα, αλλά όχι και πάρα πολύ δυνατή. Θα τη δούμε όμως τώρα. Έλατε να δούμε. Το παρελθόν είναι ένας άντρας, ο οποίος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε εσάς. Εδώ έχουμε. Έχει κυρίως λόγο στα επαγγελματικά. Εντάξει. Παίζει ρόλο κυρίως είναι το τριφύλι, παίζει κυρίως ρόλο στα επαγγελματικά σας, σας επηρεάζει. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποιος ο οποίος να έχει και ένα και πιο ερωτικό. Ψάρια. Τα ψάρια είναι πάντα θετικά. Τα ψάρια σημαίνουν χρήμα, σημαίνει προσέχω τον εαυτό μου, ακούω την ψυχή μου, τι θέλει να μου πει η ψυχή μου, νέες ιδέες, προχωράμε, επιτυχία. Εμπειρίες, εδώ σημαίνει εμπειρίες επίσης. Μπορεί να υπάρχει και κάποια γνωριμία να αφορά, γιατί εδώ έχει βγει εδώ ένας κύριος, μήπως αυτός ο άντρας τελικά μπορεί να αφορά κάποιον ο οποίος να είναι άνω των 40 ετών, όριμος, γαλανομάτης, εξωστρεφής, ασπρομάλης συνήθως, έμπειρος βεβαίως, ταξιδιάρης, προσγειωμένος και καλός προστάτης ή μπορεί να σας χρηματοδοτεί, να σας δίνει και χρήματα, δηλαδή να σας βοηθήσει ή αλλιώς μπορεί να είναι μη φερέγγιος, εξαρτάται. Ωραία. Στο παρόν, αυτή η στήλη που σημαίνει στο παρόν, έχετε το κλειδί για να ξεκλειδώσετε τα πράγματα. Τελείωσε. Πεπρωμένο και πνευματική καθοδήγηση. Ο πύργος λοιπόν εδώ σας δίνει πολύ ισχυρή δύναμη και προστασία, ξεκλειδώνει, μπορεί να είναι και το κλειδί που ξεκλειδώνει εδώ τον πύργο, που ξεκλειδώνει την προστασία και κυρίως εδώ μιλάει και για οικονομική απώλεια. Ίσως κάτι ξεκλειδώνεται να μειώσετε τη χασούρα. Και το γράμμα σημαίνει καλές ειδήσεις. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα συνδυασμούς. Είναι μήπως πάρετε κάποια επίσημη επιστολή, αν βγαίνει ο πύργος λέει εδώ, κάποια επίσημη επιστολή από κάποιες αρχές, από κάτι, κάτι περιμένετε, από το δημόσιο τομέα, από ίσως και κάποιο δικαστήριο. Πάντως εδώ σημαίνει ότι το πεπρωμένο σας, η μοίρα σας, η τύχη σας, γιατί εδώ έχουμε πεπρωμένο μοίρα, σας οδηγεί σε μία επίλυση και σε κάποια καλά νέα. Καλό. Χαμογελάει και λίγο ζωή. Το μέλλον σας τώρα λοιπόν. Είναι πολύ δυνατό. Έχουμε έναν ήλιο. Είναι από τις πιο αισιόδοξες κάρτες και βελτιώνουν όλα τα χαρτιά. Και επειδή έχουμε μια γυναίκα και τα ποντίκια εδώ που τρώνε, σημαίνει ότι δίνουν περισσότερο θετική ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα εδώ η οποία είναι για εσάς. Σας βοηθάει, σας υποστηρίζει. Μπορεί να είναι μια μητέρα, μια σύζυγος, μια ερωμένη κτλ. Ζώδια φωτιάς κυρίως αφορά, θα μπορούσα να πω, ζώδια γη, ζώδια φωτιάς και ζώδια του αέρα, όλα μαζί. Εδώ είναι η διχόνια και βέβαια από πίσω υπάρχει για ένα συχθήσα ζώδιο. Τα ποντίκια σου λέει να είσαι σε εγρήγορση. Εντάξει, κάποιος ροκανίζει πράγματα που είναι σημαντικά για σένα, αλλά όμως το θέμα είναι να μην έχεις απώλειες εσύ. Και τι σημαίνει, αν πέσει η γυναίκα, είναι μια ερωτική ιστορία με κάποιο κόστος. Ή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζηλεύουν, γι' αυτό έχει βγει ο ήλιος εδώ και έρχονται όλα στην επιφάνεια. Κάποιοι ροκανίζουν τη σχέση σου, κάποιοι ροκανίζουν την επαγγελματική σου σχέση. Μπορεί να είναι αυτό. Είναι μια προειδοποίηση. Άρα έχετε αυτό υπόψη σου, διότι έτσι
δημιουργείται ναι, ένα προηγούμενο με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε ζηλεύουν. Η σκέψη σου λοιπόν είναι άντρας, κλειδί, ήλιος. Αισιοδοξία, έχεις το κλειδί να ανοίξεις ή έχεις ανθρώπους οι οποίοι και από το παρελθόν σε προστατεύουν και σε αγαπάνε και σε υποστηρίζουν. Αυτές είναι οι σκέψεις. Άρα σκέφτεσαι μέσα σου ότι μπορώ, θα τα καταφέρω. Το επόμενο λοιπόν εδώ είναι το τριφύλι, ο πύργος και η γυναίκα. Τριφύλι, πύργος, γυναίκα. Τύχη, προστασία, μοίρα, μοιραία γυναίκα ίσως ή ένας άνθρωπος που είναι κοντά σας. Μπορεί να είναι και φίλος, έτσι. Η μοίρα σημαίνει ότι μας φέρνει όχι μόνο σε ερωτικό επίπεδο, αλλά και σε ανθρώπους κοντά μας στο φιλικό περιβάλλον. Ψάρια, τύχη, χρήμα, νέα που μαθαίνεις και ποντίκια. Τύχη, έχεις από το παρελθόν σου, το οποίο σε ακολούθησε, σου δίνει δυναμική η ψυχή σου, έχεις δύναμη ψυχής. Το γράμμα σημαίνει πρόκληση κάποιο συμβόλαιο. Προσέχεις όμως, διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Εντάξει, μεγάλος ανταγωνισμός και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα φιλικών αρχών. Εδώ μπορεί να είναι για να επιληθεί μια υπόθεση, δώσε μου χρήμα, ή για να σε σπρώξω, ας πούμε, θα μου δώσεις χρήμα, ενώ δηλαδή κάπου δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ή για να σε βοηθήσω, ή επίσης εδώ προσοχή σε ανθρώπους, δεν είναι τόσο ισχυρή, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι ναι, θέλουν να σας ροκανίσουν. Πάμε να δούμε το διαγωνίο λίγο. Εδώ είναι ήλιος, πύργος, ψάρια. Η γενική εδώ πέρα επιρροή είναι πολύ θετική. Μπορεί να καταφέρετε πολλά πράγματα. Μέσα από αισιοδοξία, δύναμη, ενέργεια, αποφασιστικότητα, έτσι. Αν τα έχετε αυτά, τίποτα δεν σας σταματά. Γιατί έχετε και την προστασία και τότε η τύχη αλλάζει. Άντρας, πύργος, μπορεί να είναι και μια εξουσία εδώ πέρα. Ένας άντρας που έχει εξουσία, μια αρσενική ενέργεια. Αλλά προσέξτε, διότι ναι, και ο ίδιος σας μιλά ότι ξέρεις κάτι. Εδώ μπορεί να σας κλέψανε κιόλας. Εδώ σημαίνει κυκλοπές. Εδώ σημαίνει και κάτι σας κλέψανε. Οτιδήποτε και να σας κλέψανε μια θέση στο πάρκινγκ που λέει ο λόγος, θα μου πεις μα καλά, είναι σημαντικό. Όχι, οκ, εντάξει. Παίζει ρόλο στα νεύρα μας. Κλέψιμο αυτοκινήτου, κλέψιμο περιουσίας, κλέψιμο σπιτιού, κλέψιμο εγγράφων, κλέψιμο στο δημόσιο τομέα. Ό,τι και να είναι, παίζει ότι κάποιοι ροκανίζουν. Αλλά όμως, επειδή τώρα εδώ έχουμε και έναν άντρα που διασταυρώνεται, ίσως υπάρχει και μια ερωτική ιστορία κάπου που υπάρχει κάποιο κόστος και μια δυσκολία. Ωραία. Πάντως το μέλλον σας γενικά είναι πολύ καλό και πολύ δυνατό. Για πάμε να δούμε τώρα το εξής. Θα πάμε να δούμε τους αριθμούς μας. Μισό. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό 31. Ωραία. Το γράφουμε. 31. Έχουμε μετά τον αριθμό 29. 29. Και έχουμε τον αριθμό 23. Έτσι θα βρούμε το μυστικό μήνυμα της σελήνης που επιλέξατε. Να, της μπλε σελήνης θα τη φέρω εδώ πέρα και να δούμε. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε. Να προσθέσουμε τα νούμερα. Οπότε, αν τα προσθέσω όλα αυτά, μου κάνει τον αριθμό 80. 83, ο οποίος 8 και 3 μας κάνει 11. Άρα θα ψάξουμε να βρούμε τον αριθμό 11. Εντάξει, για να δούμε τον αριθμό 11 στις Λένδρων. Ποιο είναι το μυστικό μήνυμα? Για να δούμε, φίλες και φίλοι, ο αριθμός 11. Ποιο είναι το μυστικό μήνυμα αυτής της πανσελήνου, αυτής της σελήνης? Τι θέλει να σας πει? Τι να προσέξετε? Ποια είναι η συμβουλή? Α, μάλιστα. Προσέχουμε λοιπόν. Εδώ είναι το μαστίγιο. Το μαστίγιο είναι και αυτό από τις περίεργες κάρτες. Μιλάει για σχέσεις, μιλάει για σπαθί, μιλάει για βαλές σπαθί. Μάλιστα. Λοιπόν, και υπάρχει ένα δίπολο εδώ μεταξύ αστάθειας και σκληράδας. Υπάρχει μεταξύ μαγνητικού ανθρώπου. Μπορεί να είναι κυρίως γυναίκες, γιατί είναι η Αφροδίτη εδώ, όπου έρχονται με έναν τρόπο εντελώς μαγνητικό, ας το πούμε ιδιαίτερο, αλλά ο σκοπός είναι να σας εξαπατήσουν και να σας φερθούν και σκληρά. Εδώ σημαίνει προβλήματα γενικότερα, προσοχή. Το μήνυμα είναι προσοχή στις σχέσεις, στα προβλήματα, στις εντάσεις, στους καυγάδες. Αυτό που λέει εδώ πέρα η κάρτα είναι γεγονότα
που χρειάζονται έναν προσεκτικό χειρισμό, διότι υπάρχει αβεβαιότητα και κάτι λέει και υπομονή, έτσι, να κάνουμε λέει και υπομονή. Από πίσω, εδώ κρύβεται ένας βαλές, σπαθάτος, είναι μέχρι 40 ετών, φιλόδοξος, έξυπνος, κυρίως άντρας δηλαδή, δραστήριος, ο οποίος όμως λαχταρά να πετύχει στόχους, μπορεί να είναι στενός φίλος, αλλά όμως μπορεί να γίνει μπερδεμένος, φαντασιόπληκτος, ασταθής, θυελλώδης και πολύ εχθρικός. Σας τα λέω αυτά διότι χρειάζεται προσοχή, είτε άντρας είτε γυναίκα, είναι εκεί για να χρησιμοποιήσουν την γοητεία τους και να σας μπερδέψουν. Ωραία φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν είσαι καινούριος, έλα στο κανάλι, κάνε την εγγραφή σου. Πάτα το καμπανάκι για την υποστήριξη όλες. Σας ευχαριστώ όλους τους συνδρομητές για την υποστήριξή σας. Να είστε καλά, να έχετε τύχη, να έχετε υγεία. Τα λέμε πολύ σύντομα μέχρι το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.